Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα μιλήσουμε με την Νατάσα Βαρελά, γιατί δυστυχώς το ελληνικό θέατρο και ο ελληνικός κινηματογράφος είναι πολύ φτωχότεροι σήμερα. Χάσαμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας ηθοποιό, ο οποίος νοσηλευόταν για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό πριν από λίγες εβδομάδες, αν θυμάστε. Μιλάω δυστυχώς για τον Γιάννη Βόγλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου του και μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Και μένα πάρα πολύ, ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου. Τον είχα συναντήσει, του είχα κάνει και συνέντευξη μία φορά πέρυσι για το Μηχανόμαστε και μία φορά φέτος εδώ στο Νάμαστε. Ένας άνθρωπος εξαιρετικός, γλυκύτατος, απίστευτου ήθους, μεγάλου ταλέντου. Ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε. Εκτός από ότι χάσαμε έναν πολύ ταλαντούχο ηθοποιό, έφυγε και ένας υπέροχος άνθρωπος. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γι' αυτό να μιλήσουμε με την Νατάσα, η οποία μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης. Νατάσα μου. Ναι, καλησπέρα Ναταλία. Καλησπέρα. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, όπως είπες και εσύ. Δυστυχώς θρυνεί το ελληνικό θέατρο και ο καλλιτεχνικός κόσμος. Έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς, τουλάχιστον εμείς τον γνωρίσαμε ως ηθοποιό, εσύ που τον γνώρισες και από κοντά, ήσουν τυχερή να δεις τι άνθρωπος ήταν ο Γιάννης ο Βόγλης. Να πούμε ότι ήταν στο νοσοκομείο στο Ιπποκράτειο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, εδώ και αρκετό καιρό δυστυχώς. Είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, από ό,τι μάθαμε με το έντερό του. Και μέσα σε 2,5 μήνες είχε υποβληθεί σε 3 πάρα πολύ σοβαρά χειρουργία. Δυστυχώς ο οργανισμός του δεν άντεξε. Και σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου μισή ώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο του Γιάννη Βόγλη, νομίζω ότι έχουν μιλήσει οι ταινίες του, έχει μιλήσει το θέατρο που έχει κάνει, έχει παίξει δίπλα σε τέρατα, δίπλα στη Λαμπέτη, δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, στο Μάνο Κατράκη. Έγινε ιδιαίτερος γνωστός σε όλους μας, κυρίως με τα Κορίτσια στον Ήλιο, με το Στάσο Μίγδαλα, που από τότε, αν και σε μικρή ηλικία, είπε ότι μάλλον αυτή η ατάκα θα με συνοδεύει για πάντα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη που είχε δώσει σε σένα, στη Ναταλία Γερμανού. Πώς καταφέρατε, κάνοντας αυτό το επάγγελμα, θα μου πείτε βέβαια εσείς γιατί το κάνετε και αυτό το επάγγελμα σωστά, αλλά θέλω να πω, πώς καταφέρατε να κρατηθείτε τόσο μακριά από οτιδήποτε κίτρινο, οτιδήποτε ροζ, οτιδήποτε σκανδαλοθυρικό? Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από αυτόν που, αν θέλει να περάσει σε αυτό το επίπεδο της δημοσιότητας. Για μένα, και αυτό το εκτίμησαν όλοι οι δημοσιογράφοι, υπήρχε έπεφτε ένα στίχος. Όταν πηγαίνανε να μπουν μέσα στο σπίτι μου, εκεί τους το απαγόρευα. Εξαρτάται από σένα. Ναι. Εγώ τους έλεγα, είμαι δημόσιο πρόσωπο, ανήκω στον κόσμο, ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα δεν αφορά κανέναν άλλον τι γίνεται στο σπίτι μου και στην κρεβατοκάμαρά μου ιδιαίτερα. Ας πάμε στο γάμο σας, ο οποίος είναι μια σχέση ζωής ουσιαστικά. Βέβαια. Μια σχέση ζωής καταπληκτική. Είσαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Από το 59. Από το 59. Τι αγαπάτε πιο πολύ σε αυτή τη γυναίκα? Αν μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα από τα δεκάδες, φαντάζομαι, πράγματα. Κοίταξε, έχει έναν ακέραιο χαρακτήρα καταρχάς. Η σύζυγός σας πέρασε και μια περιπέτεια με την υγεία της. Σαφώς. Πολύ σοβαρή. Στην οποία, όσο δυνατή και να είναι εκείνη, αν δεν είχε δίπλα της ένα σύντροφο σαν και εσάς, αυτό ίσως ναι, να την ξεπερνούσε δυσκολότερα. Έτσι. Σε αυτό συμφωνώ, γιατί πραγματικά στάθηκα. Και έχει υπόψη, είναι φαινόμενο, το λέω φαινόμενο, γιατί μιλάμε για τρεις μεταστάσεις. Υπάρχει κάποιο καλλιτεχνικό αποθυμένο που έχετε, κάτι που θα θέλατε πολύ να κάνετε και δεν έχει συμβεί ακόμα? Ναι, ένα. Τι, πείτε μου. Και θα είναι και το κύκνιο άσμα, ελπίζω να το κάνω κάποια στιγμή, εάν το κάνω. Είναι ο Λίρ. Ο Λίρ, βασιλιάς Λίρ. Μάλιστα. Σαν να τον βλέπω από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει ποτέ. Ο τρόπος που μιλούσε, η γλύκα του, η αμεσότητά του. Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας Γιάννη Βόγλη, να στείλουμε την αγάπη μας και τα θερμά μας συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους και στην οικογένειά τους. Και στην οικογένειά του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά, πραγματικά. Είναι... Τι μπορείς να πεις. Είναι... Πολύ θα μας λείψει. Πολύ θα μας λείψει. Πάρα πολύ θα μας λείψει, πραγματικά. Νατάσα μου, πήγαινε μας εσύ παρακάτω. Καλό ταξίδι στο Γιάννη Βόγλη. Πήγαινε μας παρακάτω εσύ. Θα σας αλλάξω.